Πλάνα του Δημήτρη, του σκηνοθέτη μας βάζουν στο κλίμα της σύνδεσης. Θα πάμε στην Ιεράπετρα και θα συναντήσουμε τον πρόεδρο του Ερυθρού Σταυρού. Η Ιεράπετρα είναι ο κύριος Ανδρέας Μαμαντόπουλος. Καθώς στην ετήσια εκστρατεία πρόσληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού πραγματοποιεί ο Ερυθρός Σταυρός. Κύριε Μαμαντόπουλε, να σας ευχαριστήσω, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές που μας βλέπουν και τις ακούνε. Γενικά ο Ερυθρός Σταυρός συμμετέχει στις δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού. Τα πρώτα αποτελέσματα τι έχουν δείξει από τις εξετάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί? Κοίτα, αυτή είναι μια πρωτοβουλία που συμπληρώνει τώρα 21 χρόνια. Τα πρώτα χρόνια βεβαίως ήταν απογοητευτικά, με ψηλαφικούς όγκους, μεγάλους, ξερκωμένους, παραμελημένους. Μέχρι στιγμής, με τα χρόνια βέβαια και με την πάροδο των χρόνων, τα πράγματα βελτιώνονται δραματικά. Και βέβαια, και βρισκόμαστε ακόμα μόνο στην πρώτη εβδομάδα, αυτό θα κρατήσει πιθανότατα και μέχρι μετά τις γιορτές. Μέχρι στιγμής, τα 120-125 άτομα που έχουμε δει, δεν βρήκαμε ούτε έναν ψηλαφιτό όγκο, και αυτό μας κάνει να αισιοδοξούμε ότι όλη αυτή η προσπάθεια που κάνουμε τόσα χρόνια αποδίδει καρπούς. Ο κόσμος έχει ευαισθητοποιηθεί, ενημερώνεται, είναι συνεπής προς τα καθήκοντα που πρέπει να εκτελεί για να προστατεύεται, δηλαδή να κάνει τη μαστογραφία του, να μάθει την αυτοψηλάφιση, αλλά να τονίσουμε πόσο σημαντική είναι η μαστογραφία. Γιατί πρέπει να τα πούμε απλά, είναι διαφορετικό να ψηλαφάς ρεβίθι και εμείς προτιμούμε το σουσάμι. Η μαστογραφία το βρίσκει στα αρχικά στάδια, στο επίπεδο των χιλιοστών. Είναι πολύ σημαντικό, σωστά. Και η θεραπεία είναι 100%, είναι νόσος ή άσημη. Και είναι κρίμα και άδικο να χάνουν οι γυναίκες τη ζωή τους από ένα νόσημα που για να γίνει ένα εκατοστό και να κινδυνεύει η γυναίκα θέλει 5 χρόνια. Επομένως, αν κάνουμε μια μαστογραφία φέτος και δεν δούμε κάτι, ή υπάρχει κάτι και στραβωθούμε και δεν το δούμε, δεν πειράζει. Θα το δούμε του χρόνου. Και είναι πάλι έγκαιρα, είναι ο χρόνος επαρκής για να έχουμε μια πλήρη θεραπεία. Πέρα από την πρόοδο βέβαια και της ιατρικής. Αυτό που διαπιστώνω είναι ότι το πεδίο δράσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού έχει ανοίξει. Έχει ανοίξει κι άλλο. Ναι, βεβαίως. Ο Ερυθρός Σταυρός, ξέρετε τι κάνει από χρόνια. Από χρόνια συμπληρώνει τα κενά. Κοιτάει την κοινωνία, βλέπει τη λύπη, το συμπληρώνει. Έρχεται σιγά σιγά το κράτος, το αναλαμβάνει. Ο Ερυθρός Σταυρός προχωράει παρακάτω. Μην ξεχνάτε ότι οι εμβολιασμοί ξεκίνησαν από τον Ερυθρό Σταυρό. Η αιμοδοσία ξεκίνησε από τον Ερυθρό Σταυρό. Τα ασθενοφόρα ξεκίνησαν από τον Ερυθρό Σταυρό. Αρχή έρχεται η πολιτεία, το αναλαμβάνει και εμείς πάμε παρακάτω. Τώρα ένα πληθυσμιακό screening που είναι δυνατόν να το κάνει ο Ερυθρός Σταυρός πρέπει να είναι μέσα στα σχέδιά μας. Δεν είναι ακόμα, πραγματοποιείται στην Ιεράπετρα σαν πρωτοβουλία του Περιφερειακού Τμήματος Ιεράπετρας. Προσδοκούμε όμως να γίνει πανελλήνιο. Έχουμε τη δυνατότητα, διαθέτουμε στην Ελλάδα πάνω από 80 περιφερειακά τμήματα. Νοσηλεύτρια αδερφή που είναι και ευγενική, έχει φοράει τη στολή της, έχει γνώση και προσεγγίζει και ψυχοσυναισθηματικά εύκολα τις κυρίες, εύκολα αποκαλύπτονται δηλαδή με την παρουσία της εθελόντριας αδερφής, νομίζω ότι είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε σε συνεργασία με τους τοπικούς γιατρούς. Μπορεί να γίνει. Κύριε Μαμαντόπουλε, η εκστρατεία πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού τι περιλαμβάνει, τα στάδια ποια είναι? Λοιπόν, το πρώτο είναι να πάρουμε ένα ιστορικό. Μελετούμε τους επιβαρυντικούς παράγοντες που ξέρουμε ότι επιβαρυντικός παράγοντας είναι για παράδειγμα μια καθυστερημένη εγκυμοσύνη. Τώρα μην ρωτάτε τους γιατρούς πότε προτιμούμε να ξεκινάει τις εγκυμοσύνες μια γυναίκα, γιατί το θέλουμε στα 14. Είναι κοινωνικά απαράδεκτο. Αλλά χώρες όπως η Ινδία που ξεκινάνε νωρίς τις εγκυμοσύνες τους και μετά θυλάζουν και μετά ξαναγεννάνε και κάνουν πολλά παιδιά, εκεί η συχνότητα του καρκίνου είναι πολύ λιγότερη. Δυστυχώς στην Ελλάδα μία στις 8 γυναίκες στο διάβα της ζωής τους θα εκδηλώσουν καρκίνο του μαστού. Πειράζει, δεν πειράζει, θεραπεύεται. Φτάνει να είμαστε λίγο φρόνιμοι. Το ένα λοιπόν είναι η λήψη του ιστορικού. Να δούμε τους επιβαρυντικούς παράγοντες. Αν κάναν παιδιά, αν τα θυλάσαν τα παιδιά. Έτσι. Μετά παρακολουθούμε το σωματότυπο, το βάρος ας πούμε παίζει μεγάλο ρόλο. Παίζει ρόλο, δεν παίζει μεγάλο ρόλο. Η παχυσαρκία είναι άλλος ένας επιβαρυντικός παράγοντας. Έτσι, καταγράφονται όλα αυτά και με αυτό το χαρτί συμπληρωμένο έρχονται στο γιατρό, σε μένα, τα μελετάω όλα αυτά, κάνω ένα διάλογο και μετά γίνεται μάθημα. Γίνεται ένα μάθημα.
το οποίο το μάθημα αυτό περιλαμβάνει την αυτοεξέταση, ενώ ταυτόχρονα εξετάζω και την κυρία και ευαισθητοποιούμε τις γυναίκες, τη μεγάλη σημασία της μαστογραφίας, γράφουμε τη μαστογραφία, εκτελεί τη μαστογραφία σε συνεργαζόμενο ακτινολογικό κέντρο που έχουμε εδώ στην Ιερά Πέτρα που το κάνει φτηνά, είναι ειδική προσφορά, έτσι, και με ασήμαντο ποσό, και μετά καταγράφουμε τα αποτελέσματα. Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι όλη αυτή η διαδικασία. Γι' αυτό πω... σας λέω ότι θα κρατήσει και μετά τις γιορτές. Βέβαια. Κύριε Μαμαντόπουλε, τι να πω. Να σας ευχαριστήσω θερμά και ένα μεγάλο μπράβο βέβαια για τις πρωτοβουλίες σας. Όταν έχουμε να κάνουμε βέβαια με την ανθρώπινη ζωή, όλα τα άλλα περιτεύουν. Είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία. Ακριβώς. Και πρέπει να βγει, να βρει μιμητές. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν.